1982. Δημήτρης Μαρούδας. Αν περάσουν δορυφόροι πάνω από την Ελλάδα, θα τους καταρρύψουμε. 1986. Άκης Τσοχατζόπουλος. Δεν θα επιτρέψουμε την αλλίωση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. 1987. Ξενοδοχεία, πρεσβείες, δημόσια κτίρια, κατοικίες πολιτικών, λίγες πολυκατοικίες αποκτούν την ατομική τους δορυφορική κεραία παρά το σημαντικό κόστος της και παρά την αισθητική αλλίωση του περιβάλλοντος. Γενάρης 1988. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης πραγματοποιεί την πρώτη πειραματική διευκόλυνση λήψης δορυφορικών προγραμμάτων. Αύγουστος 1988. Η κυβέρνηση ανακοινώνει πως θα καθιερωθεί σε πειραματική βάση η λήψη και ασύρματη διανομή τηλεοπτικών δορυφορικών προγραμμάτων σε τοπικό επίπεδο. Σεπτέμβρης 1988. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Μιλτιάδης Εύερ, θέτει την κυβέρνηση πρώτων ευθυνών της και διακηρύσει ότι μετά το δημοτικό ραδιόφωνο τα Χριστούγεννα θα προχωρήσει και στη δορυφορική τηλεόραση. Οκτώβρης 1988. Η κυβέρνηση αρχίζει εσπευμένα τη λήψη και διανομή 6 δορυφορικών προγραμμάτων στο λεκανοπέδιο της Αττικής, στην πάντα το UHF, για να ακολουθήσουν σύντομα τα Γιάννενα, η Φλόρινα, η Ρόδος και άλλες επαρχιακές πόλεις. Όμως άρχισαν ήδη οι ανακατατάξεις, με πρώτο θύμα το δημοφιλέστατο Super Channel. Νοέμβρης 1988. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, με γνωμοδότησή του, κρίνει αντισυνταγματικό το μονοπόλιο της ΕΡΤ σε θέματα δορυφορικής τηλεόρασης, σπάζοντας τα δεσμά των ως τώρα νομικών περιορισμών και εναρμονιζόμενο με την κοινοτική νομοθεσία. Γενάρης 89. Δημήτρης Μαρούδας. Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει θετικά τη δημοτική τηλεόραση. Όμως τελικά, τι είδου δορυφορική τηλεόραση βλέπουν οι Αθηναίοι? Μεγάλες περιοχές της Αθήνας εξακολουθούν να βλέπουν κάποια κανάλια με έντονο χιόνι, κάποια άλλα δεν τα βλέπουν καθόλου. Αιτία η διαμόρφωση του Αττικού τοπίου, αλλά και η μικρή ισχύς των 3 από τους 6 αναμεταδότες δορυφορικών προγραμμάτων, μόλις 100 βατ έναντι χιλίων των άλλων, που έχει εγκαταστήσει δίπλα στις δορυφορικές κεραίες της η ΕΡΤ στον Ημιτό. Την ίδια μικρή ισχύ έχουν και όλοι οι αναμεταδότες της Πάρνηθας. Όμως υπάρχουν και άλλα προβλήματα λήψης που βασανίζουν για την ώρα τους Αθηναίους, καθώς δεν έχουν ακόμα ενημερωθεί σωστά και συχνά δεν απευθύνονται στα κατάλληλα άτομα που θα τους βοηθήσουν να αναβλέψουν. Για να κάνουμε μια καλή δορυφορική λήψη σε μια τηλεόραση γενικά στην Αθήνα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, να ξεκινήσουμε πρώτα από την κεραία, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μια κεραία UHF ευρείας πάντας από το 21 μέχρι το 68, η οποία ένας τύπος κεραίας είναι αυτός. Υπάρχουν και διάφοροι άλλοι τύποι που μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ιδιώτης. Στη συνέχεια θα πρέπει να βάλουμε ένα μίχτη V και U για να περνάνε και τα δύο κανάλια, και στα V και στα U, τα δορυφορικά και τα άλλα που είχαμε πριν. Να χρησιμοποιήσουμε πολύ καλό καλώδιο με μικρές απώλειες, το οποίο θα είναι ohm αυξονικό, 75 ohm αντίσταση, και θα πρέπει να είναι πάρα πολύ καλό και στρογγυλό, όπως το λέμε. Τα προβλήματα όμως δεν τελείωσαν για τους τηλεθεατές κάποιων περιοχών της Αθήνας, που τοποθέτησαν ισχυρούς και ακριβούς ενισχυτές στις κεντρικές κεραίες τους για να έχουν ικανοποιητική εικόνα. Με την αύξηση της ισχύως των αναμεταδοτών της ΕΡΤ μέσα στις επόμενες ημέρες, το σήμα που θα παίρνουν ίσως γίνει υπερβολικά μεγάλο, οπότε θα υπάρξει ανάγκη νέας ρύθμισης. Τι μέλη γενέστε λοιπόν με τη δορυφορική τηλεόραση? Δεν μπορώ να πω τίποτα ακόμα. Γίνεται μια προσπάθεια από τους τεχνικούς μας, μήπως βρουν τον τρόπο να, μέσω πανελλαδικών αναμεταδοτών, να γίνει μια κάλυψη πανελλαδική. Δεν μπορώ να πω ούτε το θετικό ούτε το αρνητικό αυτή τη στιγμή, αλλά επειδή πιστεύω ότι η λήψη των δορυφορικών προγραμμάτων είναι δικαίωμα στην ενημέρωση, η ΕΡΤ θα καταβάλει όσο γίνεται περισσότερη προσπάθεια για να καλύψει το δυνατόν περισσότερες πόλεις. Το πειραματικό στάδιο που τώρα έχουμε, πότε τελειώνει? Το πειραματικό στάδιο τελειώνει σε ένα εξάμηνο. Ναι. Να πούμε σε 5 μήνες, ήδη έχουμε περάσει τον πρώτο μήνα. Ήδη αυτή τη στιγμή, μπορώ να πω σε μια συνεργασία και με το Δήμο Αθηναίων, γίνεται μια προσπάθεια να βελτιώσουμε την εικόνα της Αθήνας. Ναι. Υπήρξε μια προσφορά του Δήμου για συστήματα λήψης για το λεκανοπέδιο Αττικής, την οποία η ΕΡΤ με μεγάλη ευχαρίστηση αποδέχτηκε.
διότι με αυτόν τον τρόπο και πιστεύουμε ότι θα εξυπηρετηθεί το λεκανοπέδιο, αλλά και δίνει τη δυνατότητα στην ΕΡΤ να αποδεσμεύσει τους αναμεταδότες που έχουν χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη του λεκανοπεδίου και να μπορέσουμε σε πολύ σύντομο διάστημα να τους χρησιμοποιήσουμε σε άλλες πόλεις. Υπάρχει φήμη τουλάχιστον. Εγώ θέλω να μας πείτε αν είναι αληθινή ή όχι, πως θα υπάρξει και κάποια πληρωμή αργότερα, μετά το πειραματικό στάδιο. Πού βρίσκεται αυτό? Θεωρητικά είμαστε πρωτοπόροι στην λήψη με τον τρόπο που γίνεται. Δηλαδή δεν είναι σχήμα λόγου όταν λέμε ότι η Αθήνα είναι η μοναδική πρωτεύουσα στον κόσμο που παίρνει δορυφορικά προγράμματα με το αζημίωτο. Αλλά δεν μπορώ να πω τίποτα αυτή τη στιγμή στο αν θα υπάρξει πληρωμή ή όχι. Το πειραματικό όσο κρατήσει είναι προσφορά και από εκεί πέρα να δούμε τι θα μας υποχρεώσουν και οι νομικοί μας, οι οποίοι είναι και σε επαφή με όλα αυτά τα κανάλια που εκπέμπουν. Από την εποχή που απειλούσαμε να καταρρύψουμε τους δορυφόρους μέχρι σήμερα, σίγουρα πολύ νερό κύλησε στα βλάκια. Ο ανταγωνισμός των προγραμμάτων είναι πλέον τεράστιος και τα ξένα κανάλια έχουν όλες τις δυνατότητες να ικανοποιούν τους στερημένους Έλληνες τηλεθεατές. Έστω και αν μερικές φορές η ΕΡΤ επεμβαίνει λογοκριτικά, όπως συνέβη με το CNN στις 15 Δεκεμβρίου, όταν οι ειδήσεις τους αποκαλύπτουν τα κυβερνητικά σκάνδαλα. Τα τηλεοπτικά σύνορα έχουν πέσει πια. Και αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Διαφορετικά θα εφαρμοστεί σε εμάς αυτό που είχε δηλώσει παλιότερα ο Φρανσουά Μιτεράν για τους συμπατριώτες του. Οι Ιαπωνέζοι θα βάλουν τα μηχανήματα, οι Αμερικάνοι το πρόγραμμα και εμείς τους θεατές.